Η επόμενη διαγωνιζόμενη στον ημιτελικό είναι η Μορτασία. Και η Μορτασία έχει κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή, που όμως δεν είναι επιλογή, είναι ιδέα. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή από όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτη μας και έξω του πλανήτη μας είναι όλοι με αγωνία συντονισμένοι στο My Style Rocks, γιατί πρόκειται να μπει αυτή η γυναίκα η οποία εφήβρε το ντεμπουκλάζ, αυτή η γυναίκα που ο χορός της ήταν ακυβέρνητος, αυτή η γυναίκα που είχε γυαλιά με υπερφυσικές δυνάμεις. Κάπου κρυφοκοιτά με αγωνία και ο Μπραντ Πιτ. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Ντένι Κουβαράκου. Θέλω να πέσω πάνω σου να σ' αγκαλιάσω, αλλά δεν γίνεται αυτό για να μην χαλάσω όλο αυτό το κομψοτέχνημα. Ντένι μου, τι κάνεις? Γεια σας, live. Γεια σας. Σωστά, ναι. Σωστά, πρέπει να γίνει μία απεύθυνση τώρα. Ξέρω ότι σας έχω λείψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Ναι. Συνέχισε. Εγώ πλάκα έκανα. Όχι, μας έχεις λείψει πάρα πολύ. Τι κάνετε? Έχεις λείψει σε όλους πάρα πολύ, Ντένι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κατάλαβες καθόλου τι έγινε με την παρουσία στο παιχνίδι εδώ? Προσπαθώ να το καταλάβω. Προσπαθείς. Ντένι μου, σ' αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Αλλά δεν θα μείνεις μόνη εδώ. Θα πρέπει να έρθει και η στυλίστρια δίπλα. Wow, παρακαλώ θέλει. Πολύ. Μορτασία, ελάτε. Ξέρεις, αναρωτιόμουν τι θα έκανες με αυτήν εδώ την επιλογή που έκανες. Πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται εξωπραγματικά όμορφη όπως πάντα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι την έκανες πολύ διαφορετική από αυτό που είσαι εσύ, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα εκτιμηθεί και από όλους. Νομίζω πως αυτό έπρεπε. Ήθελα την πιο κομψή και ανεβασμένη εκδοχή της Ντένις. Ω, ευχαριστώ πολύ. Πού πηγαίνει? Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τη μεγαλύτερη influencer της Ελλάδας. Ισχύει. Με τα μεγαλύτερα giveaway της Ελλάδας. Ισχύει. Και για αυτόν τον λόγο, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο βήμα, ξεπεράσαμε τα giveaway και κάνουμε φιλανθρωπικό γκαλά. Μάλιστα. Στο σπίτι της στο Λαγονίσι. Στο σπίτι στο Λαγονίσι θα γίνει το γκαλά αυτό? Στη βίλα μου. Μη μου λες τέτοια πράγματα, Ντένι. Ναι. Βαθμολογήστε, παρακαλώ. Γελάει η Ντένι Κουβαράκου γιατί βλέπει αυτή την καταπληκτική βαθμολογία που υπάρχει εδώ. Τέτοιες βαθμολογίες είχες δει όταν ήσουν εδώ στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι. Στον ύπνο μου. Στον ύπνο μόνο. τώρα έχεις 3 τριάρια και 3 τεσσάρια. Πάμε στην Απολεόν όμως που έχει βάλει 3. Γιατί έβαλες 3, πώς και δεν έβαλες 7, 17, 25, 32. Τι να βάλω τόσο. Δεν ξέρω. Ωραία εμφάνιση, πάρα πολύ ωραία. Ντενάρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ. Και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω έτσι. Έκανε καλή δουλειά η Μορτασία, μου άρεσε. Δεν συμφωνώ με τα κοσμήματα, εγώ να πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα κρίστα, αλλά οι πέρλες δεν μου αρέσουν σε αυτό το Γιατί? Look. Στη δική μου οπτική. Δεν μου αρέσουν οι πέρλες. Θα ήθελα κάτι σε κρίσταλο, δηλαδή να γυαλίζει. Όπως και τα δαχτυλίδια που είναι άλλες πέτρες. Είναι. Ταιριάζουν και με την πέρλα, μα τα δεις μέσα, και με το φόρεμα. Όχι, δεν ταιριάζει σαν ύφος το δαχτυλίδι και το κολιέ. Αλλά εντάξει, αυτό. Μου αρέσει αυτή η εμφάνιση. Θα ήθελα και λίγο πιο εντυπωσιακό κεφάλι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι λοιπόν το ρούχο wow. Οπότε θα ήθελα και όλα τα συνοδευτικά να είναι ανάλογα. Εγώ θα πω ότι σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, μπορείς να βάλεις κάτι πολύ εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να δείχνεις πάρα πολύ πλούτο και να βάζεις
πάρα πολλά κρύσταλλα και κοσμήματα, οπότε οι πέρλες εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σωστές. Εσύ ακόμα και μια αλυσίδα με ένα κρύσταλλο θα ήταν αρκετή. Αυτά δεν μου ταιριάζουν σαν ύφος. Δηλαδή εδώ έχει άλλη πέρλα. Αυτό που κρέμεται είναι διαφορετική. Κοίταξε, εγώ κρύσταλλα δεν φοράω. Αν ήταν κανένα μεγάλο διαμάντι, αλλά δεν μπορούσε να βρει μόνο. Ναι, δεν μπορούσε. Τένι μου, ξέρω. Και ναι, αυτά που είπα. Αυτά. Τώρα είναι η στιγμή που θα πάτε μπροστά στους κριτές. Τέλεια. Ντένι μου, πάμε. Θα το ξαναζήσεις αυτό. Ήταν τέλειο που ήσουν εδώ μαζί μας, αλήθεια.